Εκρηκτική η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τριφυλίας, με έντονες αποδοκιμασίες κατά της Δημοτικής Αρχής γύρω από τα όσα εξελίσσονται με το θέμα των εργαζομένων ΑΜΕΑ στη ΔΕΗΑ Τριφυλίας. Πανό και έντονες διαμαρτυρίες, μετά και την εξέλιξη με την απόλυση δύο εργαζομένων ΑΜΕΑ στη δημοτική επιχείρηση. Το Σωματείο Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Μεσσηνίας έδωσε δυναμικό παρόν. Συγκεντρώθηκαν τα μέλη του στην αίθουσα συνεδριάσεων, ανήρτησαν πανό και αποδοκίμασαν έντονα τη Δημοτική Αρχή. Σύμβουλοι έχουν κάνει ζητάω τον λόγο σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου. Καταλάβετε. Η διαδικασία δεν μπορεί να την βάζετε πάντα εσείς όμως, κύριε Καλκαβούρα. Κλίμα αντιπαράθεσης και με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Άποψης, επειδή κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει και φάνηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο την Παρασκευή με όλους σας επειδή μου παρούσα, καλό θα είναι να συζητηθεί, να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει και να δώσουμε λοιπόν μία ψήφο να στηρίξει το Δημοτικό Συμβούλιο τους εργαζόμενους να γυρίσουν στην εργασία, να απεμπλακεί, να απελευθερωθεί λοιπόν και το Διοικητικό Συμβούλιο. Επαναπρόσληψη λέτε, ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο επαναπρόσληψη. Έχει το δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο να επαναπροσλάβει κάποιον.